ένα μοιραίο λάθος που έφερε στα χέρια απατεώνων τους κωδικούς e-banking και επαγγελματία από τον Άγιο Νικόλαο κόστησε στο Αττικό θύμα πάνω από 35.000 ευρώ, αφού ξάφρισαν τις καταθέσεις του, τις οποίες μοιράστηκαν λίγο πριν εντοπιστούν από την αστυνομία. Δυστυχώς μπορεί πολύ εύκολα να τα γνωρίζει, γιατί και τα email έχουν καταλήξεις παραπλήσιες. Η μόνη λύση είναι η ενημέρωση. Να κοιτάμε λίγο περισσότερο από πίσω τι κρύβει. Η τράπεζα δεν ζητάει ποτέ στοιχεία δικά μας, δηλαδή κωδικούς και τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ζητήσει. Η κινηματογραφική απάτη και κλοπή εκτυλίχθηκε στις αρχές Μαΐου και εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τα τελευταία 24 ώρα, φέρνοντας στο προσκήνιο τους κινδύνους που παραμονεύουν κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με την παραμικρή απροσεξία. Μέσω τηλεφώνου νομίζω είναι αυτονόητο ότι δεν κάνουμε καμία συναλλαγή, ούτε δίνουμε αριθμούς, στοιχεία. Αυτό συνέβη και στο θύμα των απατεώνων που ζει και δραστηριοποιείται στον Άγιο Νικόλαο, καθώς από τη μια στιγμή στην άλλη είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να αδειάζει. Επειδή δεν κάνω ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις αποφεύγω. Λόγω ακριβώς αυτών των φαινομένων, βέβαια, είναι μια ανάγκη πλέον σύγχρονη εποχή, πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας πρέπει να επαληθεύει και να διασταυρώνει και τα στοιχεία του για να προσέχει και τους λογαριασμούς του και τις κινήσεις του. Οι απατεώνες από τη Βόρεια Ελλάδα κατάφεραν με δόλιο τρόπο να αποσπάσουν τους κωδικούς e-banking του θύματος. Μέσα σε δευτερόλεπτα και αφού διαπίστωσαν ότι ο λογαριασμός ήταν φορτωμένος, μετέφεραν τα χρήματα τα οποία μοιράστηκαν μάλιστα και τα κατέθεσαν στους δικούς τους λογαριασμούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατάφεραν να αποσπάσουν 35.600 ευρώ. Γιατί όσο και να θέλει να απλοποιηθεί ο κόσμος μέσω ίντερνετ και μέσω του διαδικτύου, είναι εύκολο ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά όσο για μένα προσπαθώ να είμαι προσεκτική, γιατί υπέρ της ασφάλειας παίζονται χρήματα, πληρωμές, είτε υπέρ του δημοσίου, είτε προσωπικές οφειλές και πάει λέγοντας. Η ηλεκτρονική απάτη και κλοπή εξελίχθηκε στις 11 Μαΐου. Στο διάστημα που μεσολάβησε και μετά την καταγγελία του θύματος, αστυνομικοί της ασφάλειας Αγίου Νικολάου αναζητούσαν τα ηλεκτρονικά και φυσικά ίχνη των δραστών. Μέσα σε λίγες ημέρες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα στα οποία ανήκουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους κατέληξαν τα χρήματα και να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες που βρίσκονται σε έξαρση σε όλη την Ελλάδα αποτελούν τη νέα μάστιγα που απειλεί κάθε καλό πιστοπολίτη, με τις διοκτικές αρχές να συνιστούν μεγάλη προσοχή σε κάθε συναλλαγή. Υπάρχει μια αυξητική τάση, υπάρχουν αρκετά συμπτώματα. Δεν θα λέω ότι ζούμε στην εποχή της απάτης, αλλά υπάρχουν και αυτά. Είναι και μια σύγχρονη μορφή εγκλήματος.